Την πολιτική ηγεσία του τόπου επισκέφθηκε και φέτος, παραμονή Χριστουγέννων, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης για τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα. Μέσα από τις κριτικές μαντινάδες, οι χορευτές από την Κρήτη έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Την πολιτική ηγεσία του τόπου επισκέφθηκε και φέτος ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης για τα παραδοσιακά κριτικά κάλαντα. Παραμονή Χριστουγέννων, οι χορευτές του Ομίλου, πιστοί στα ιδανικά και τις αξίες τους, βρέθηκαν στην Αθήνα. Πρώτος σταθμός, το Μέγαρο Μαξίμου. Δεχτήκατε η χώρα μας ορθή να παραμείνει τη διεθνή τηλέλαπα στις κρίσεις το καμίνι. Όμως τα αποτελέσματα θα πρέπει να φανούν. Να μην υπάρχουν άστεγοι, παιδάκια που πεινούν. Η συνταγή της Τρόικα έχει πολύ αλλάξει. Και αν δεν αλλάξει η συνταγή, θα χάσει τον πελάτη. Σε εισαγωγικά. Χρόνια πολλά, Πρωθυπουργέ. Δεν λέμε άλλη λέξη. Δώστε κουράγιο στο λαό και ελπίδα για να αντέξει. Και μια ευχή από το λαό, για το λαό, από τους βρακοφόρους. Χαράτσια τέρμα της ΔΕΗ και από το Στουρνάρα φόρους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης βρέθηκε παραμονή Χριστουγέννων στη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Γιατί λέμε ότι δεν είναι το κοινοβούλιο χάβρα των Ιουδαίων. Τα μέλη πρέπει να τηρούν το πρέπον και το δέον. Δεν είναι το κοινοβούλιο η κόλαση του δάνει. Τα μέλη πρέπει να πετούν ο γης καλού το γάντι. Τα παραδοσιακά κριτικά κάλαντα άκουσε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σαν την ακούσατε όλη την ιστορία και τον Ιησού μας τον Χριστό γέννησε μια Αγία και τον Σταυρό σας καμέτε γεύτηκε βραβείτε δώστε και μας τον κόπο μας ότι σας υστερείτε. Εδώ δεν ήρθα να σας πω για όλους και για όλα. Για την υγεία του λαού παλέψτε πρώτα απ' όλα. Και οι γιατροί που έδωσαν όρκο στον Ιπποκράτη, στο πλήρους και αποκλειστικής, πρέπει να κάνουν κράτη. Παλεύεις, ξέρω Υπουργέ, με τα κατεστημένα. Και είναι δύσκολο πολύ να αλλάξεις δεδομένα. Διάλογο με τους γιατρούς πρέπει να εξαντλήσεις. Να καταλάβουν κι αυτοί με τις διευκρινήσεις.
Οι χορευτές από την Κρήτη βρέθηκαν και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί τους υποδέχθηκε ο Υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος. Είσαι Υπουργός με ευγένεια και αρχοντιά και τρόπους. Χαρίσματα που εκ γενετής δίνονται στους ανθρώπους. Γιατί η αρχοντιά δεν δίνεται, ούτε και δεν πουλιέται. Δώρο την κάνει ο Θεός, τα ανθρώποτε αγγενιέται. Είστε παντού ξεκάθαρος εντός και εκτός αγγείλης και μας το αποδείξατε στο θέμα της τρογγύλης. Θέλω να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ Στέλιο, και τα στελέχη σου, τους μουσικούς, τα παιδιά που τραγουδούν, που χορεύουν με τόσα ταλέντα, γιατί είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές του παραδοσιακού πολιτισμού της χώρας μας, γιατί ο κριτικός πολιτισμός και οι κριτικές παραδόσεις είναι κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης βρέθηκε και στα γραφεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Εκεί τους υποδέχθηκε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος, ο οποίος εκτός από τα παραδοσιακά κάλαντα άκουσε και κριτικές μαντινάδες. Εγκλήματα είναι πολλά, μα ένα διαφέρει. Και είναι αυτό υπεύθυνο που η χώρα υποφέρει. Το μαύρο χρήμα, τις λαδιές, λαδώματα και άλλα. Αυτά και αυτά είναι αφορμή που χάσαμε την μπάλα. Το ΣΔΟΕ τη διαφθορά καλείται να πατάξει και αν το πετύχει η Τρόικα, του χρόνου δεν θα φτάξει. Το Ίδρυμα Ελπίδα επισκέφθηκε και φέτος ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Οι χορευτές από την Κρήτη έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ενώ δεν παρέλειψαν να πούν και κριτικές μαντινάδες. Και αυτή τη συγκυρία, τη χώρα ασπροπρόσωπη, τη βγάλει μια κυρία. Έργο της και αποστολή, ελπίδα να προσφέρει στο κάθε άρρωστο παιδί για να τα καταφέρει. Αν λίγη ακόμα αρχοντιά στον τόπο έχει μείνει, η Μαριάννα του Βαρδί είναι που του τη δίνει. Ο Όμιλος Βρακοφόρων βρέθηκε και στα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Εκεί τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Φώτης Κουβέλης. Θέλει ένα άλλο μήνυμα. Το που λέει γυρίστε στην κυβέρνηση, γιατί ο λαός το θέλει. Και φέρνω εγώ το μήνυμα, το Φώτη που κουβέλει. Πάρα πολύ. Και μεταφέρω για τον κόσμο. Για την προτροπή σας, αλλά είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι που πήγαν από την κυβέρνηση. Αλλά θα επαναλάβω αυτό που σας είπα και λίγο πριν. Ότι και από αυτή τη θέση. Από αυτή τη θέση ευθύνης δίνουμε τον αγώνα για την κοινωνία, για τους Έλληνες πολίτες, για την χώρα, για την πατρίδα, γιατί αυτός ο τόπος δικαιούται και να σταθεί όρθιος και να προχωρήσει στην ανασυγκρότησή του. Ο Όμιλος Βρακοφόρων βρέθηκε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τελειώσατε με τις οδούς που φτιάξατε στη χώρα. Μα και της Κρήτης η σειρά νομίζω είναι τώρα. Η Εγνατία τέλειωσε, τελειώνει και η Ιωνία. Η Ολυμπία φτιάχνεται και η Κρήτη στη γωνία. Στην Κρήτη δρόμο ασφαλή να φτιάξετε χρωστάτε, Μινώα οδός να λέγεται, ποτέ μην το ξεχνάτε. Ξέρω ότι ο Βόρειος Αττικός Άξονας είναι η μεγαλύτερη εκκρεμότητα που υπάρχει στην Κρήτη. Χρειάζονται πολλά λεφτά, χρειάζονται μελέτες. Μέχρι τώρα
έχουμε υπογράψει κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε να χωρίσουμε κάποια τμήματα και είναι μια ευκαιρία το καινούριο ΕΣΠΑ να προβληματιστούμε ουσιαστικά για το θέμα μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και να δούμε πώς μπορεί να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Γιατί είναι θέμα ανάπτυξης από τη μια πλευρά, οδικής ασφάλειας αλλά και τουρισμού. Και επομένως το προσυπογράφω, αλλά δεν είμαι έτοιμος να κάνω μια αυτοσχέδια εξαγγελία. Λέω τη σκέψη. Εσείς παλεύετε, Υπουργέ, να κλείσετε τις τρύπες. Επάνω σε χαλάσματα παθήσανε οι γήπες. Ωστόσο όμως ο λαός άδικα την πληρώνει. Καράτσια του φορτώσανε που όμως δεν σηκώνει. Οι μίζες να κατασκεθούν που ήρθαν σε πακέτα. Και από τη λίστα της Λαγκάρτ που ήρθε σε δισκέτα. Τα κριτικά κάλαντα άκουσε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Να σας πούμε ότι για τους Έλληνες στην Εκκλησία του Χριστού εσείς ο μπροστάρης και στο όμορφο περβόλι του είστε ο περβολάρης. Βρακοφόρων και ο πρόεδρος Στέλιος Κιαγιαδάκης βρέθηκαν και στην ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση εσωτερικού και νήσων. Όλοι οι ΑΣΔΕΝ σας εύχεται χρόνια πολλά να ζείτε. Οι βρακοφόροι που ήρθατε κάλατε να μας πείτε. Των βρακοφόρων κάλατα πάντοτε ξεχωρίζουν γιατί τις Κρήτης άρωμα απλόχερα σκορπίζουν. Είμαι διοικητής ΑΣΔΕΝ και σας καλωσορίζω. Σαν Πόντιος, τη Λεβεδιά ξέρω να ξεχωρίζω. Πόντος και Κρήτη μοιάζουνε. Ακρίτες πληγωμένοι, περήφανοι, αδούλωτοι, περίσχοι αντριωμένοι. Ότι σαν δυο αδέρφια μοιάζουνε που μένουν σε ένα σπίτι. Ο Πόντος ο μαρτυρικός και η δοξασμένη Κρήτη. Τα σέβουμε και πάλι. Σε λατρεύουμε. Δεν μπορούσε να υπάρξουν κάλαντα χωρίς την κριτική εκπροσώπηση. Άλλωστε έχω κριτή να υπάρχει εγώ εδώ, ο οποίος ένα λυσίδικο στο τέλος, μάλλον θα το καταφέρει. Στην πίπλε με βρίσκεται, στη φάτη των αλόγων ο βασιλέας.
σε μια Αγία και το Σταυρό σας καμπέτε. Γεύτηκε, φραντείτε, δώστε και μας τον κόπο μας, ό,τι σας υστερείτε. Hola.